Η δική μου άποψη ήταν ότι δεν έπρεπε να έρθει αυτή η επερώτηση εδώ, κύριε συνάδελφε. Τουλάχιστον με αυτό το θέμα. Αλλά εφόσον ήρθε, όπως βλέπετε, είμαστε όλοι εδώ να βοηθήσουμε να διελευκαθεί το πρόβλημα. Και το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Εάν δεν υπήρχαν συνεντεύξεις του κυρίου Κιτσάκου, θα κάνατε επερώτηση? Έγινε ποτέ εδώ ερώτηση στο κοινοβούλιο για τα χρέη της ΔΕΠΑ? Αν ήταν τόσο σοβαρό και σας απασχολούσε τόσο έντονα το θέμα των χρεών της ΔΕΠΑ, γιατί δεν βρέθηκε ένας βουλευτής να κάνει ερώτηση αυτό? Όλες οι ερωτήσεις που γινότανε και όλες οι πιέσεις που δεχόμαστε εμείς ήταν οι εργαζόμενοι των ΕΛΦ. Θα αναφερθώ μετά σε αυτό. Δεύτερον, η επερώτηση, όπως γνωρίζετε, είναι μία ανώτερη μορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου. Έχουμε την γραπτή ερώτηση, έχουμε την επίκαιρη ερώτηση. Η επερώτηση είναι ένας θεσμός πολύ χρήσιμος στο κοινοβούλιο για θέματα που προκαλούν ένα ευρύτερο ενδιαφέρον, γι' αυτό και προβλέπεται η δυνατότητα να μιλήσουν όλα τα κόμματα. Δεν είδα πολύ ενδιαφέρον από τα κόμματα. Μπορεί να έρθουν, να τοποθετηθούν, μακάρι να έρθουν. Δεν ήταν δηλαδή ένα θέμα που προκάλεσε ένα ευρύτερο ενδιαφέρον. Ούτε στο κοινοβούλιο, ούτε και στον τύπο. Αλλά, όπως είπα, κάθε τι επιτρέπει να προκύψει και ένα θετικό στοιχείο και ήδη η τοποθέτηση του Υπουργού του κ. Σταθάκη και συνέχεια οι πληροφορίες του Υπουργού Δικαιοσύνης απέδειξαν ότι δεν υπάρχει θέμα σκανδάλου που να αφορά την κυβέρνηση. Αυτό που υπάρχει όμως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα κουβάρι νομικών περιπλοκών και δικαστικών περιπλοκών που αφορά τα ΕΛΦΕ και ίσως σε μια άλλη ευκαιρία αξίζει να συζητήσουμε αυτό το πρόβλημα. Τι θα κάνουμε τελικά? Πώς θα διασφαλίσουμε την προοπτική αυτής της επιχείρησης, της παραγωγικής διαδικασίας κλπ. Και της θέσης των εργαζομένων? Και πρέπει να σας πω, δεν αναφέρθηκε σήμερα εδώ, ανάμεσα στα πολλά που μας απασχόλησαν, διότι μας απασχολούσε το θέμα αυτό από τη σκοπιά των εργαζομένων, ήταν ακόμα και το θέμα της αναγκαστικής διαχείρισης. Και είχαμε προετοιμαστεί πως κάναμε μία τέτοια κίνηση. Αλλά δυστυχώς και αυτή προϋπέθεται συνέργεια των τραπεζών και εξέβρεση επενδυτή, ούτως ώστε να μπορείς να κινείς αυτή τη διαδικασία. Εγώ άκουσα με προσοχή τους, καταρχήν τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Χατζηδάκη, αλλά και όλους τους ομιλητές. Αυτό που άκουσα εδώ ως θέμα είναι τρεις λέξεις. Επεδίωξε να χαρίσει η κυβέρνηση, επιχειρήθηκε να πουληθούν ακίνητα και γνώριζαν. Αυτές οι τρεις λέξεις στοιχειοθετούν όλο το σκηνικό. Επεδίωξε να πουλήσει. Πούλησε. Να χαρίσει. Χάρισε. Συζητάμε δηλαδή κάτι εδώ το οποίο κατά την άποψη τη δική σας μπορεί να υπήρχε πρόθεση, αλλά δεν συνεταιρέστηκε ποτέ. Δεύτερον, επιχειρήθηκε να πουληθούν ακίνητα, τα οποία διαπιστώνουμε δεν μπορούσαν να πουληθούν, αφού είναι δεσμευμένα. Άρα, δεύτερη υπόθεση που συζητείτε. Και τρίτο, ως κατηγορία, γνώριζαν. Γνώριζαν όλοι οι υπουργοί. Πρέπει να είναι, κύριε συνάδελφε, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κάποιος ή υπουργός για να γνωρίζει ότι η ΛΑΡΚΟ έχει χρέη? Πρέπει να είναι κάποιος ειδικός για να γνωρίζει ότι η Χαλιβουργική δεν χρωστούσε επί χρόνια στη ΔΕΗ και της κόπηκε το ρεύμα προχθές? Απαιτεί, λέει, κυβερνητική ιδιότητα για να γνωρίζουμε κάτι το οποίο το γράφει καθημερινά ο τύπος? Επομένως, επειδή δεν υπάρχει θέμα, εγώ θέλω να αξιοποιήσω την παρουσία μου εδώ, να εξηγήσω στο μέτρο που είχα σχέση με το θέμα, πρώτον, από ποια σκοπιά μας αντιμετώπισε. Και θέλω ακριβώς να τονίσω ότι το θέμα για την κυβέρνηση δεν ήταν θέμα ΔΕΠΑ. Ήταν θέμα εργαζόμενοι, της ΒΥΦΗ ΛΑΜΔΑ, όπως τη θυμόμαστε πολύ παλιότεροι, της ΕΛΦΕ σήμερα. Και μια παραγωγική δραστηριότητα που, όπως είπε σωστά και ένας συνάδελφος της Νέας Δημοκρατίας, είναι πνεύμονας ζωογόνος κρίσιμος για την περιοχή της Καβάλας. Και δεν κρύβουμε ότι σε επίπεδο κυβερνητικό ασχοληθήκαμε με διάφορες ιδιότητες και πολλές φορές συζητώντας τι λύση μπορούμε να βρούμε.
Όπως ασχοληθήκαμε και ασχολούμαστε, όπως είπα, με την περίπτωση Λάρκο, με την περίπτωση των αφηγείων Σύρου. Εδώ είναι ο συνάδελφος ο κύριος Φλαβουράης, αλλά και ο κύριος Πιτσιόλας τότε που είχε μια ευθύνη. Πόσες σκέψεις έγινε να βρεθεί μια λύση. Μαρινόπουλος, επίσης, και στο δικό μου γραφείο ως αντιπρόεδρος είχαμε κάνει μια ευρεία σύσκεψη με συμμετοχή των τραπεζών. Τι κάναμε? Να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να βρεθεί λύση. Διότι η λύση του Μαρινόπουλου προφανώς δεν ήταν θέμα κυβέρνησης, ήταν θέμα τραπεζών. Τέτοιες ενέργειες λοιπόν έγιναν από την κυβέρνησή μας, πιστεύω και από άλλες. Πίστευα ότι πρέπει να γίνονται, στο να αναζητούμε δηλαδή και να διευκολύνουμε λύσεις, ιδίως όταν αφορά θέματα ανεργίας, απασχόλησης αλλά και κρίσιμων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Εκείνο που μετράει όμως είναι η θεσμικά έγκυρη και τυπική απόφαση. Η δεύτερη λοιπόν παρατήρηση που θέλω να κάνω, αν και έχει φανεί, είναι ότι για το θέμα που συζητάμε σήμερα δεν υπήρξε ποτέ απόφαση κυβερνητικού οργάνου. Ούτε του ΚΙΣΥΠ, ούτε προφανώς του Υπουργικού Συμβουλίου. Που σημαίνει ότι και αν γινόταν οι συζητήσεις, ήταν στη σφαίρα της ανταλλαγής απόψεων, των διαβουλεύσεων. Όπως σας είπα πριν, η κυρία Τζάκρη, όταν ήταν υφυπουργός βιομηχανίας, είχε κάνει ορισμένες ενέργειες, είχε πάρει ορισμένες πρωτοβουλίες. Ποτέ όμως και ως αντιπρόεδρος και προεδρεύων του Κυβερνητικού Συμβουλίου, του Οικονομικής Πολιτικής, δεν ήρθε το θέμα, που σημαίνει η όποια ιδέα δεν είχε οριμάσει για να πάρει το μανδύα κυβερνητικής απόφασης. Το τρίτο σημείο αφορά την προσωπική μου συμμετοχή, όπου από ό,τι καταλαβαίνω συνίσταται σε μια τοποθέτηση του κυρίου Κιτσάκου σε μια συνέντευξή του, ότι σε μια σύσκεψη του είπα πρόσεξε να μην κόψει το ρεύμα, να μην κόψει το φυσικό αέριο, διότι μας ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι, αλλά φρόντισε και να μην ανεβάσει το χρέος. Και εσείς το ίδιο δεν θα λέγατε? Τι είναι το κακό δηλαδή εδώ? Αυτό δεν είναι το ζητούμενο? Δες τι μπορείς να κάνεις κλπ. Γιατί βάλετε όμως το όνομά μου και μάλιστα και πρώτο να φανεί, να έρθω εδώ, να απολογηθώ όπως γράψανε κάποιες εφημερίδες, για να φανεί ότι στο σκάνδαλο αυτό ενέχεται όλη η κυβέρνηση. Και σίγουρα ενέχεται και ο αντιπρόεδρος. Και μάλιστα άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, έφυγε. Τώρα κατάλαβα τι όνειρα βλέπει το βράδυ ο κύριος Γεωργιάδης. Ειδικά δικαστήρια, ή μήπως σκέφτεται και άλλα πράγματα όνειρα. Μήπως βλέπει και άλλα όνειρα. Ξορίες, ε. Ας βλέπει ο ελληνικός λαός πώς αντιλαμβάνονται ορισμένοι την επάνωδό του στην εξουσία. Δεν λέω όλοι, αλλά ορισμένοι τουλάχιστον. Επομένως, αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε ως συμπέρασμα, νομίζω ότι φάνηκε ότι υπάρχουν ευθύνες και υπάρχουν και ερωτήματα προς διερεύνηση. Πώς δημιουργήθηκε αυτό το περίπλοκο νομικό κουβάρι που λέγεται ΕΛΦΕ? Πώς δημιουργήθηκαν τα χρέη που, όπως εξήγησε ο Υπουργός, μετά ανατοκιζόμενα έφτασαν στα σημερινά τους επίπεδα? Πώς έφτασε να ελέγχεται για εξέπλυμα βρώμικου χρήματος πριν το 2015 όλα αυτά? Και αναρωτιέμαι, έγινε ποτέ φορολογικός ή άλλος έλεγχος στην ΕΛΦΕ? Και αν δεν έγινε, ποιοι έχουν την ευθύνη? Και άλλα πολλά. Το πρόβλημα λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι έχει ζωτική ανάγκη να πάει στις εκλογές με μια λίστα σκανδάλων εντός εισαγωγικών. Το έχει ανάγκη, διότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ισορροπία. Από τη μια είναι πραγματικά σκάνδαλα που διερευνούνται, από την άλλη πλευρά πρέπει να δημιουργηθεί μια αντίρροπη εικόνα. Το δράμα είναι, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και κυρίες, ότι όποια πέτρα και ας σηκώσουμε στην Ελλάδα, κάτι δικό σας θα βρούμε από κάτω.